δώσεις. Πήραμε το πρωτάθλημα, το κύπελο. Δυστυχώς φέτος μπήκαμε στη διαδικασία των μπαράζ. Στο τέλος, λόγω πολλών προβλημάτων που είχαμε με τραυματισμούς, με απουσίες παιχτών, δεν μπορούσαμε να είμαστε όπως θέλαμε ανταγωνιστικοί. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά κάναν πολύ μεγάλη προσπάθεια και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ο σύλλογος φέτος απέκτησε πολύ μεγάλες εμπειρίες, τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσει στο μέλλον για να μπορέσει να ανέβει επίπεδο. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους. Ουσιαστικά το σημερινό παιχνίδι ήταν μια μέρα γιορτής. Είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα. Δώσαμε ευκαιρία σε πολλά νέα πρόσωπα να αγωνιστούν που δεν είχαν αγωνιστούν και δεν είχαν πάρει χρόνο συμμετοχής. Για όλη τη χρονιά, εγώ θέλω να πω με αποκορύφωμα τη σημερινή μέρα ότι είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Η ομάδα αυτή κατόρθωσε να ξαναγυρίσει στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά από στην Γάμα Εθνική μετά από 13 χρόνια. Είχε πρωταθλήτρια στην Α Αθηνών για πρώτη φορά στην ιστορία της. Έφτασε στους 4 του κυπέλου Αθηνών και έχασε τη διαφορά τερμάτων στα ημιτελικά. Είναι μια μέρα γιορτής. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι ότι στο πρόσωπο του Γιώργου του Τζαβέλα βρήκε αυτή η ομάδα και ο Γιώργος του Τζαβέλα έδωσε το όραμα. Οι οπαδοί όλοι δώσαν την πίστη και την αφοσίωση σε αυτήν την ομάδα και εμείς όλοι εδώ κάναμε υπέρβαση του εαυτού μας για να κάνει αυτή η ομάδα αυτό το ποδοσφαιρικό θαύμα για να κερδίσει στην ίδια χρονιά δύο κατηγορίες, να γυρίσει εκεί που τους αρμόζει και ακόμα ψηλότερα, γιατί αυτή η ομάδα με τόσο κόσμο και με τέτοια ιστορία που έχει πίσω της είναι για να πέσει ψηλότερες κατηγορίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους αντιπάλους που είχαμε στη διαδικασία του μπαράζ. Ήταν όλες πάρα πολύ καλές ομάδες, το Μοσχάτο και ο Χαραβιακός και ο Εθνικός. Η διαφορά είναι σε μικρές λεπτομέρειες. Εμείς προετοιμαστήκαμε κατάλληλα και εμείς ήταν αυτοί που χαμογελάσαμε στο τέλος. Ας ήταν όλοι μας περιμέναν σαν outsider, εμείς ήταν αυτοί που βγήκαμε εκεί στο τέλος. Τελείωσε μία χρονιά
Βγήκαμε πρωταθλητές, είμαστε κυπελούχοι Πειραιά, μπήκαμε σε μια διαδικασία την οποία δεν ξέραμε ότι θα μπούμε. Δυστυχώς το βάθος της ομάδας μας δεν ήταν τέτοιο που να αντέξει αυτή τη διαδικασία. Αν το ξέραμε έστω και το Γενάρη, θα είχαμε κάνει κάποιες άλλες κινήσεις. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, πολεμήσαμε όσο μπορέσαμε, είχαμε κάποια άτυχα αποτελέσματα στην αρχή και αυτό μας έστειχε στο τέλος. Όταν παίζεις μετά χωρίς κίνητρο, έχεις και τα ανάλογα αποτελέσματα. Η ομάδα μας είναι νεανική, σίγουρα έχει μέλλον και σίγουρα εμείς αυτό που έχουμε ξεκινήσει θα το τελειώσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς προχωράμε, είμαστε ακόμα στην αρχή και είναι σίγουρο ότι το Μοσχάτο τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει για οτιδήποτε καλύτερο και θα το δούμε μπροστά, στο μέλλον θα το δούμε αυτό. Ευχαριστώ.